Βλέπουμε καθημερινά κάποιες αποκαλύψεις για τα πολιτικά κόμματα. Το ένα κόμμα χτυπάει το άλλο λόγω του προεκλογικού αγώνα. Θα αλλάξουν αυτά τα οποία βγαίνουν στην επιφάνεια την ψήφο σας? Δεν την αλλάζω εγώ. Εκεί που είναι να κάνω, θα ψηφίσω. Έχετε αποφασίσει? Δεν θέλω να μου πείτε τι, απλώς αν έχετε αποφασίσει. Βεβαίως. Αυτό υπήρχε πάντα, που ο ένας πολεμάει τον άλλο, να είναι καθαρά τι άποψη έχει ο καθένας. Πιστεύω πλέον το ιδεολογικό κομμάτι δεν υπάρχει. Το έχουν τελειώσει. Πιστεύω ότι ο περισσότερος κόσμος είναι σε μια σκέψη ότι θα πάω να ψηφίσω αναγκαστικά, να ψηφίσω για να μην βγει τέλος πάντων αυτό που θεωρώ λίγο πιο κακό από το άλλο. Κάπως έτσι. Εγώ που έχουμε πειρά στα 80, δεν πρέπει να μπαίνουμε στη ζωή των λεών, να κανονίζουμε εμείς ποιοι θα μας κυβερνήσουν. Εσείς θα κανονίσετε. Όχι. Έχετε αποφασίσει, θα ψηφίσετε? Πάντα είμαι αποφασισμένο. Δεν θα αλλάξει δηλαδή κάτι? Για μένα όχι. Πάρα πολύ. Γενικά σε όλα τα κόμματα. Δηλαδή? Μέχρι αποχή. Μέχρι αποχή δηλώνω. Έχετε αποφασίσει τι θα ψηφίσετε στις 21 του μηνός? Το πιο πιθανό είναι θα απέχω. Βλέπουμε καθημερινά αποκαλύψεις για τα κόμματα. Θα μπορούσε να πει κανείς πως το ένα κόμμα χτυπάει το άλλο. Ένα κακή του προεκλογικού αγώνα για τις επίσημες εκλογές της 21 Μαΐου. Αυτό θα επηρεάσει την ψήφο σας? Όχι, δεν νομίζω. Γιατί αυτό που συνέβη και πριν λίγο καιρό στα Τέμπη έχει συμβεί και σε άλλες κυβερνήσεις του παρελθόν. Μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε. Έχετε αποφασίσει τι θα ψηφίσετε? Δεν θέλω να μου πείτε τι, απλώς αν έχετε αποφασίσει. Ναι, βέβαια, βέβαια. Δεν θα πιστεύετε ότι θα αλλάξει η απόφασή σας μέχρι και τις εκλογές? Όχι, όχι, δεν αλλάζει.